Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Μαζί μας είναι η κυρία Ελευθερία Κατζέλη. Εκπροσωπεί την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, την ΟΚΔΕ. Και είναι μαζί μας εδώ για να επικοινωνήσει τις θέσεις της ΟΚΔΕ και όχι μόνο, να συζητήσουμε γενικότερα για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, για τα όσα συμβαίνουν, τα όσα μας απασχολούν στον δρόμο κιόλας προς τις κάλπες. Και φυσικά, ποιο είναι το διακύβευμα κατά την ΟΚΔΕ αυτών των εκλογών. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνετε έτσι την ευκαιρία να πούμε το πρόγραμμά μας και αν γίνεται να συστηθούμε κιόλας για το ποια είναι η ΟΚΔΕ. Mm-hmm. Η ΟΚΔΕ είναι μια δύναμη εργατική, κομμουνιστική, διεθνιστική στο ρεύμα του επαναστατικού τροτσκισμού, μαρξισμού και της τέταρτης διεθνούς. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τα τζάκια, να το πω έτσι, της πολιτικής σκηνής και τους επαγγελματίες πολιτικούς. Είμαστε απλοί εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και νέες, αγωνιστές, έτσι, που συμμετέχουμε σε όλα τα μικρά και μεγάλα κινήματα. Ένα-δύο, να πω έτσι, αναφορικά που γίνονται στο σήμερα. Υπάρχει έτσι και η Επιτροπή, ο Αγώνας των Ντελιβεράδων Θεσσαλονίκης, με την Επιτροπή Ντελιβεράδων που έχει διεκδικήσει έτσι την εγκύκλιο και προχωράει έτσι και θα έχει ακόμα πιο σημαντικές εξελίξεις. Αλλά και εδώ τοπικά έτσι προσπαθούμε να σταθούμε έτσι δίπλα στο πλάι των εργαζομένων. Ήδη υπάρχει ο αγώνας για την επαναπρόσληψη της εργαζόμενης, της συναδέλφου στα Μπρούνο Ανατολής, όπου απολύθηκε επειδή διεκδίκησε το απολύτως αυτονόητο, δηλαδή να πάρει την καλοκαιρινή της άδεια. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί πλέον στους χώρους δουλειάς και αυτή την κατάσταση έτσι προσπαθούμε να αντιπαλέψουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί κανείς να στραφεί προς την ΟΚΔΕ, γιατί να σας δώσει μια ευκαιρία να μπείτε στο ελληνικό κοινοβούλιο και πώς είδατε τα πράγματα? Όχι μόνο τα τέσσερα τελευταία χρόνια, γιατί η αλήθεια είναι ότι συζητάμε για τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Βέβαια, έχουμε εκλογές και γι' αυτό πάντοτε γίνεται κριτική και στην απερχόμενη κυβέρνηση κλπ. Ή σε όποιον έχει ξανακυβερνήσει και διεκδικεί να βγει μπροστά, όπως για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία. Αλλά έχουμε συνολικά 9, πάμε στα 10 χρόνια κρίσης σε αυτή τη χώρα. Γιατί κανείς να δυναμώσει την ΟΚΔΕ και να τη βάλει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο? Να πούμε καταρχάς ότι εμείς δεν έχουμε βλέψεις να μπούμε στο κοινοβούλιο. Ο πραγματικός λόγος που κατεβαίνουμε είναι ένα για να καταγγείλουμε έτσι όλη αυτή τη μνημονιακή πολιτική και ένα δεύτερο για να μπορέσουμε να δώσουμε και μία διέξοδο σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει αποχή. Δεν βλέπουμε όμως ότι οι δυνάμεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κοινοβούλιο μπορούν να φέρουν έτσι κάποια αλλαγή. Οπότε πιστεύουμε ότι μία ψήφο στην ΟΚΔΕ κιόλας είναι μία απάντηση στο ότι δεν μπλεκόμαστε σε αυτά τα ψευτοδιλήμματα, σε αυτά τα κάλπικα, τέλος πάντων, διλήμματα ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία, που δεν έχουν στην ουσία καμία απολύτως διαφορά. Τα προγράμματά τους έτσι είναι ίδια, είναι αναγκαστικά να είναι ίδια, γιατί ακολουθούν έτσι, είναι πλήρως εναρμονισμένα στις μνημονιακές πολιτικές και σε αυτά που ζητάει έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τοκογλύφοι δανειστές. Ήδη και από αυτά που έχουμε δει έτσι σε αυτά τα 9 χρόνια μνημονίων, αυτό το πράγμα μπορούμε να τα κατανοήσουμε και το βλέπει κιόλας και ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις υποσχέσεις του έτσι, ήρθε και ψήφισε ένα τρίτο μνημόνιο, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία μάλιστα το ψήφισε. Ψήφισε και εφάρμοσε όλα τα αντεργατικά μέτρα, αλυσόδεσε έτσι τη χώρα στις μνημονιακές δεσμεύσεις μέχρι το 2060, ενώ ξεπούλησε ολόκληρη τη δημόσια περιουσία στο υπερταμείο για τα επόμενα 99 χρόνια. Έκανε δηλαδή ό,τι θα έκανε και η Νέα Δημοκρατία αν είχε ανεβεί τότε. Πάλι η Νέα Δημοκρατία σίγουρα δεν είναι τίποτα έτσι το διαφορετικό. Φαίνεται και από αυτά που λέει ήδη ότι διακατέχεται έτσι από ένα μίσος, πρόκειται από ένα απόλυτα έτσι πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται ενάντια και έχει σκοπό να επιτεθεί έτσι στους εργαζόμενους και στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Ξεκάθαρο είναι
και οι δηλώσεις που έχει κάνει για 7ήμερη εργασία, για μείωση του κράτους, για μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων, αλλά όχι έτσι των εργαζομένων που ήδη έτσι πληρώνουν μια πολύ βαριά φορολογία. Και το χειρότερο, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι ότι και οι δύο μαζί και σε συνεργασία με όλες τις μνημονιακές δυνάμεις προσπαθούν να εφαρμόσουν για χάρη έτσι των εργοδοτών στους χώρους δουλειάς ένα νέο σύστημα εκμετάλλευσης της εργασίας, έτσι το αποκαλούμε εμείς. Πρόκειται δηλαδή για ένα κύμα όλων αυτών των αντεργατικών μέτρων που έχει γυρίσει τις συνθήκες εργασίας αιώνες πίσω. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου γίνονται απολύσεις για ψήλου πίδημα στην κυριολεξία. Υπάρχει μια πλήρης καταπάτηση των εργατικών δικαιωμάτων, ακόμα και αυτά που ήδη έχουμε θεσμοθετημένα ήδη. Υπάρχει μια ανελαίτη εντατικοποίηση της εργασίας με σπαστά και ελαστικά ωράρια και όλη αυτή η εκμετάλλευση φέρνει και σαν αποτέλεσμα μια σωριδών εργατικά ατυχήματα και εργατικά δυστυχήματα, δολοφονίες στην ουσία, εξαιτίας όλων αυτών των καταστάσεων που συμβαίνουν μέσα στους χώρους δουλειάς. Άρα, από τα λεγόμενά σας, ναι, μεν λέτε ότι δεν έχετε βλέψεις για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά ωστόσο θεωρείτε ότι δεν θα πάει και χαμένη ψήφος στην ΟΚΔΕ, έτσι? Σε καμία περίπτωση. Ψήφος στην ΟΚΔΕ είναι μια χρήσιμη επιλογή. Οι αγώνες δίνονται στους δρόμους, δηλαδή. Ναι, ακριβώς αυτό πιστεύουμε, ότι οι αγώνες βρίσκονται στους δρόμους, ότι αυτό που πραγματικά χρειάζεται για να δούμε μια άσπρη μέρα δεν είναι το ποιος ή το πώς έτσι θα διαχειριστεί την εξαθλίωσή μας, γι' αυτό και δεν πιστεύουμε ότι κανένας από αυτούς μπορεί να το κάνει, και ότι το πραγματικό δίπολο, και αυτό πρεσβεύουμε και με αυτό κατεβαίνουμε έτσι στις εκλογές, είναι ή μνημόνια, βαρβαρότητα και ό,τι αυτό συνεπάγεται, ή αγώνας έτσι για έναν άλλον δρόμο, μία άλλη λύση. Εμείς πραγματικά πιστεύουμε ότι αυτό που χρειάζεται είναι μία άλλη αριστερά, που να μην, όχι με λόγια στις κάλπες, όχι με λόγια μάλλον και όχι στις κάλπες, αλλά στους δρόμους και τους αγώνες. Και μάλιστα σε αυτό καλούμε και όλους τους εργαζόμενους να αποτινάξουν από πάνω τους όλες αυτές τις αυταπάτες που εσκεμμένα έτσι όλο το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να θέσει έτσι στο μυαλό μας. Ήρθε η ώρα για μας να σκεφτούμε έξω από το κουτί της κάλπης. Ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχουν σωτήρες και ότι όσοι βαφτίζονται ως σωτήρες ή ως αποκούμπια, ας πούμε, των εργαζομένων, μας έχουν χαντακώσει παραπάνω από μία φορά. Η ΟΚΔΕ αυτό που προσπαθεί να πετύχει, αυτό που προσπαθεί να κάνει, είναι τη δημιουργία μιας άλλης αριστεράς, μιας αριστεράς η οποία θα μιλάει ξεκάθαρα, που θα έχει ένα ξεκάθαρο στόχο και πρόγραμμα. Αν έρθουμε σε αυτό πραγματικά το πρόγραμμα, γιατί ξέρετε πολλές φορές κατηγορούνται τα κόμματα, είτε αυτά που έχουν μικρότερη δύναμη μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε τα εξωκοινοβουλευτικά, ότι δεν έχουν μια πρόταση για την επόμενη μέρα, ότι απλώς κατέρχονται στις εκλογές για να ακουστούν και να φανούν, αλλά δεν έχουν κάτι να προτείνουν. Εσείς έχετε σχέδιο, έχετε να προτείνετε στον κόσμο? Βέβαια. Εμείς παλεύουμε. Ποια διέξοδο το προτείνετε, λοιπόν? Εμείς παλεύουμε και δεν παλεύουμε μόνο για μια ψήφο στις εκλογές. Το πρόγραμμά μας ξεκινάει ήδη μέσα στους χώρους δουλειάς με την πάλη μας έτσι γι' αυτό. Ουσιαστικά παλεύουμε για ένα ριζοσπαστικό, ένα ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας, τους οποίους να αξονάρω έτσι για να μπορούμε να τα καταλάβουμε έτσι και με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να παλέψουμε για μια αποκατάσταση και διεύρυνση όλων των εργατικών δικαιωμάτων μας. Πρέπει να μπει ένα φρένο δηλαδή σε αυτό το νέο σύστημα εκμετάλλευσης της εργασίας. Πρέπει να μπει ένα στόπ στις απολύσεις, ένα στόπ στη μαύρη και απλήρωτη εργασία, και φυσικά έτσι για να μην μιλήσω για το περιβάλλον και για τα εγκλήματα έτσι που συμβαίνουν σε αυτό το τομέα. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την κοινή πάλη των εργατών, το διεθνισμό των εργατών ενάντια σε πόλεμο, ενάντια σε υπεριαλισμό και εθνικισμό. Για μας συμμετοχή στο ΝΑΤΟ σημαίνει συμμετοχή στις υπεριαλιστικές συγκρούσεις. Πρέπει να βγούμε οπωσδήποτε από το ΝΑΤΟ αν θέλουμε να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο έτσι, για τυχόν διενέξεις έτσι, που ακούμε συνέχεια και θερμά επεισόδια. Πρέπει επίσης να βγούμε και από αυτόν τον αντιδράσιο
δραστικό άξονα τον οποίο μας έχει πετάξει ο ίδιος ο Τσίπρας, τη συμμαχία δηλαδή με δικτατορικά καθεστώτα τύπου Αιγύπτου και Ισραήλ. Πάνω σε αυτή τη βάση πρέπει να υπερασπιστούμε έτσι και να διευρύνουμε και όλες τις δημοκρατικές μας ελευθερίες, δηλαδή ενάντια στο κράτος έκτακτης ανάγκης, στα ΜΑΤ, ενάντια δηλαδή στα δικαστήρια που πλέον οι περισσότερες αποφάσεις είναι υπέρ των εργοδοτών και όχι των εργαζομένων, ενάντια και στις φασιστικές συμμορίες εντός και εκτός της Βουλής, τύπου έτσι Χρυσή Αυγή, Βελόπουλος κτλ. Επίσης πρέπει να καταργηθεί άμεσα και η Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που δολοφονεί αυτή τη στιγμή πρόσφυγες στο Αιγαίο, να ανοίξουν δηλαδή τα σύνορα και να υπάρχει ελεύθερη διέλευση αυτών των ανθρώπων που ήδη έχουν υποφέρει τα πάνδυνα στη Συρία και όχι μόνο. Ένας τέταρτος άξονας, γιατί όταν συζητάμε με τον κόσμο, πολλοί μας ρωτάνε, ωραία, αλλά πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά. Αυτό είναι μπορούμε εύλογο, να τα πετύχουμε. Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με δραστικά μέτρα και εμείς λέμε ξεκάθαρα, χωρίς να μασάμε τα λόγια μας, χρειάζεται άμεσα μία διαγραφή του χρέους. Είναι ένα χρέος το οποίο δεν το έχουμε δημιουργήσει εμείς. Ίσα-ίσα έχουμε αναγκαστεί όμως να το πληρώσουμε μία, δύο, τρεις, εκατό φορές. Θα συνεχίσω. Προσπάθησαν κάποιοι να το κάνουν και δεν το κατάφεραν. Κανένας δεν προσπάθησε ποτέ να διαγράψει το χρέος. Προσπάθησε να διαχειριστεί το χρέος μέσα έτσι από τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λέμε όχι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να φύγουμε από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρώ. Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει μνημόνια για μας για πάντα. Και ούτως ή άλλως αυτό το οικοδόμημα ήδη παραπέει, ήδη έτσι βρίσκεται σε αποσύνθεση, ήδη προετοιμάζεται για άλλη μία φορά στην ιστορία να γίνει κοιτίδα της ακροδεξιάς έτσι και του φασισμού. Αυτό που χρειαζόμαστε εμείς οι εργαζόμενοι είναι να παλέψουμε, να συμμαχήσουμε έτσι με τους γειτονικούς λαούς, να παλέψουμε για μια Ευρώπη των εργαζομένων, ριζοσπαστική, δημοκρατική, σοσιαλιστική. Και τώρα στο ερώτημα για το πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά σε σχέση με τα χρήματα που πολλές φορές λένε που θα βρούμε τα λεφτά μας, ρωτάνε έτσι και στον δρόμο και πολύ εύλογα μας το ρωτάνε. Υπάρχει λύση για να μπορούμε να επανεκκινήσουμε την κοινωνία, την οικονομία, πρέπει να πάρουμε τον πλούτο από εκεί που λιμνάζει. Εκεί που λιμνάζει πολύ απλά είναι στους φουσκωμένους λογαριασμούς των καπιταλιστών, είναι χρήματα τα οποία έχουμε παράγει εμείς, τα έχουν υφαρπάξει αυτοί και ήρθε ο καιρός έτσι να τα πάρουμε Άρα, πίσω. Μέσω πώς, της βαριάς φορολογίας. Και μέσω έτσι της βαριάς φορολογίας έτσι σε κεφάλαιο, αρκετά πια να πληρώνουμε εμείς και να έχουμε εμείς βαριά φορολογία, ενώ αυτοί είναι που έχουν τα χρήματα και θα έπρεπε έτσι να τα δίνουνε. Πρέπει να προχωρήσουμε επίσης σε εθνικοποιήσεις με κρατικό έλεγχο, δηλαδή εθνικοποιήσεις εργοστασίων που τυχόν πάνε να κλείσουν, αλλά όχι μόνο, εθνικοποιήσεις των τραπεζών που μας κοροϊδεύουν, ενώ θα έπρεπε έτσι να υπάρχουν ανοιχτά βιβλία, να βλέπουμε πραγματικά τι συμβαίνει και πού πηγαίνουν τα χρήματα, εθνικοποιήσεις όλων των τομέων κλειδιών της οικονομίας, μεταφορές, νερό, ΔΕΗ, που τώρα προσπαθούν έτσι και κοντεύουν να τα ξεπουλήσουν όλα. Στο ερώτημα ποιος θα εφαρμόσει όλα αυτά τα πράγματα, εμείς πιστεύουμε ότι ο μόνος που μπορεί να τα εφαρμόσει είναι μια κυβέρνηση των εργαζομένων. Ούτε μια κυβέρνηση της ΟΚΔΕ, ούτε μια κυβέρνηση του Τσίπρα, ούτε του ΚΚΕ, ούτε κανενός. Συζητάμε δηλαδή για κάτι πολύ διαφορετικό, για μια άλλη δομή της κοινωνίας. Συζητάμε δηλαδή για μια κυβέρνηση των εργαζομένων που θα στηρίζεται και θα βασίζεται στους εργατικούς αγώνες, στην οργάνωση των εργαζομένων, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές τους, στις πόλεις και πάει λέγοντας, αιρετή και ανακλητή, που θα φέρει έτσι και θα ανοίξει και το δρόμο για τον πολυπόθητο έτσι σοσιαλισμό. Μάλιστα. Άρα υπάρχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα από ό,τι βλέπω. Ίσως να μην έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να εξειδικεύσουμε, να μπούμε στον κάθε άξονα ξεχωριστά έτσι και να τον αναλύσουμε. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε εν ώψη αυτών των εκλογών στον κόσμο που μας παρακολουθεί τώρα, κυρία Κατζέλη?
Κυρίως τους νέους ανθρώπους, γιατί είστε πολύ μικρή και σε ηλικία, κατέρχεστε στα κοινά, στην πολιτική, έχετε φύγει αυτό που λέμε από τον καναπέ, ενώ υπάρχουν ταυτόχρονα πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας, πολλοί συμπολίτες μας και τις ηλικίες, γιατί βλέπω ότι είμαστε στην ίδια γενιά, μικρότεροι αλλά και μεγαλύτεροι, που έχουν απογοητευτεί και δεν θέλουν ούτε να πάνε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μεθαύριο την Κυριακή. Είναι κατανοητό, απλά πρέπει να καταλάβουν ότι η αποχή σημαίνει αφήνω το ελεύθερο, δίνω το πάτημα σε όλους αυτούς οι οποίοι μας έχουν φέρει έτσι σε αυτή την κατάσταση να προχωρήσουν. Δηλαδή η αποχή είναι συνδράμος σε αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει όσο και αν εύκολο και αν φαίνεται να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Αυτό που προτείνει η ΟΚΔΕ και γι' αυτό κατεβαίνει στις εκλογές είναι οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί, οι νέοι να κάνουν μια χρήσιμη επιλογή, να ψηφίσουν την Οργάνωση Κομμουνιστών Ελλάδος, να δείξουν δηλαδή σε όλους ότι κατανοούν ποιο είναι το πραγματικό δίπολο στην κοινωνία, κατανοούν την κατάσταση και δεν πέφτουν έτσι σε ψευτοδιλήματα και αυταπάτες. Και σίγουρα το πιο κύριο είναι να έρθουν και να παλέψουν μαζί μας. Mm-hmm. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ και να τα ξαναπούμε και μετεκλογικά.